Με αδιάκοπου ρυθμού, συνεχίζονται οι προσπάθειε για την αποκατάσταση των καταστροφικών ζημιών από το πέρασμα τη θεομηνία στη Θεσσαλία. Πρώτο μέλημα, η ταφή των χιλιάδων νεκρών ζώων και η απομάκρυνση των σωρών από σκουπίδια στι περιοχέ που επλήγησαν, ενώ σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχέ και κάτοικοι πέριξη λίμνη Κάρλα, η στάθμη τη οποία έχει ανέβει επικίνδυνα ξεπερνώντα τα 6,5 μέτρα. Την ίδια ώρα, βυθισμένε στη λάσπη παραμένουν καλλιέργειε και κτηνοτροφικέ μονάδε σε χωριά τη Καρδίτσα και οι παραποτάμιε περιοχέ τη Λάρισα θυμίζουν βάλτο. Εξάλλου, στο τρίγωνο Λάρισα Καρδίτσα Τρίκαλα, όλε οι βασικέ οδικέ αρτηρίε είναι ανοιχτέ, εκτό από τον άξονα Τρικάλων Λάρισα, τόνισε ο αναπληρωτή εκπρόσωπο του πυροζεστικού σώματο Γιάννη Αρτοπιό, κατά την έκτακτη ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα. Επιπλέον σημείωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες και επίκειται να δοθεί το ρεύμα προς Λάρισα το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Αναφορικά με την κατάσταση στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, ο κ. Αρτοπιό δήλωσε ότι παραμένει κλειστή λόγω των πλημμυρικών φαινομένων των προηγούμενων ημερών, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει πρόβλημα και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Επιχειρησιακό Κέντρο του Πυροβεστικού Σώματο και τη Πολιτική Προστασία έχει δεχθεί πανελλαδικά περισσότερε από 11.725 κλήσει με 4.592 διασώσει και απομακρύνσει συμπολιτών μα προ ασφαλή σημεία, εκ των οποίων οι 807 πραγματοποιήθηκαν με αέρια μέσα για την κατάσταση στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου και συγκεκριμένα τη Καρδίτσα των Τρικάλων του Παλαμά, τη Φαρκαδόνα, του Δομοκού και των Φαρσάλων, ο κύριο Σαρτοποιός είπε ότι τα νερά υποχωρούν και σήμερα σταδιακά αποκαλύπτονται οι οδικοί άξονε, ενώ έχει αποκατασταθεί η οδική σύνδεση με όλα τα χωριά εκτό από το κεραμίδι του Δήμου Φαρκαδόνα. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπο τύπου τη πυροσβεστική τόνισε ότι από όλα τα χωριά έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι που το ζήτησαν, ενώ παραμένουν όσοι το επιθυμούν. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι σε όλα τα χωριά παραμένουν και εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμει του πυροσβεστικού σώματο για παροχή βοήθεια και αντλήσει υδάτων, καθώ επίση δυνάμει του στρατού και εθελοντικέ ομάδε για παροχή βοήθεια, μεταφορά εφοδίων και φαρμακευτικού υλικού όπου απαιτείται. Η ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό για παροχή βοήθεια στα ορεινά χωριά των Αγράφων, Μουζακίου και Καλαμπάκα, όπου διατίθενται επίγειε και εναέρειε δυνάμει του πυροσβεστικού σώματο και του ΓΕΘΑ, οι οποίε, σύμφωνα με τι ανάγκε τη πολιτική προστασία τη τοπική αυτοδιοίκηση, ενεργούν για μεταφορά εφοδίων, φαρμάκων, ασθενών, γεννητριών και υλικών, επίση στην παρούσα φάση οι δυνάμει τη πυροσβεστική, του στρατού ξηρά και εθελοντικών οργανώσεων συνεχίζουν να επιχειρούν με επίγεια και πλωτά μέσα στι περιοχέ. Εργατικέ κατοικίε Γιάννουλη Λάρισα, όπου το ύψο των υδάτων αρχίζει να υποχωρεί, στα χωριά των Τεμπών μέχρι το Δέλτα του Πινιού, στο Δήμο του Κιλελέρ και ιδιαίτερα στον κάμπο τη Λίμνη Κάρλα. Όλε οι δυνάμει μα, για όσο χρειαστεί, παραμένουν με αδιάλειπτη παρουσία στο πεδίο των επιχειρήσεων δίπλα στου συμπολίτε μα, τόνισε καταλήγοντα ο κύριο Αρτοπιό.